απειλούν το Ισραήλ και αυτά τα κάνουν παντού. Το Ισραήλ, εμείς, και να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, όταν το Ισραήλ ήταν σύμμαχος των Τούρκων ήμασταν απέναντι και μπορείτε να το δείτε σε παλιότερες εκπομπές μας. Όταν όμως το Ισραήλ ξύπνησε και είδε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι σύμμαχός του και έχει συμμαχήσει με εμάς, δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον του Ισραήλ γιατί είναι σύμμαχος. Τελείωσε. Αλλά ακόμα και τότε όταν ήταν σύμμαχος των Τούρκων, εμείς στο θέμα Ισραήλ και Παλαιστίνης πάντοτε ήμασταν δίκαιοι και σας έλεγα από αυτό το κανάλι ότι οι Εβραίοι είναι αρχαίος ιστορικός λαός. Δεν μπορεί να μην δικαιούνται να έχουν μια πατρίδα. Είναι αρχαίος ιστορικός λαός. Δεν θα έχουν πατρίδα δηλαδή αυτοί. Έχουν δικαιώματα οι πάντες στην Ιερουσαλήμ εκτός από τους Εβραίους. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Και απειλεί ο Ερντογάν το Ισραήλ. Καταρχήν, ο λαός αυτός για αυτή την πόλη έχει δώσει αίμα. Και έχει ένα κράτος το οποίο θυμίζει σε όλα ένα ευρωπαϊκό κράτος μέσα στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι πολλές χώρες, δεν έχουν ούτε αυτή την οικονομική, ούτε την κοινωνική, ούτε την ισότητα και την πολιτική που υπάρχει σε αυτό το κράτος. Και τι έχει πάρει? 20.000 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στην Αραβική θάλασσα. Επειδή μελετούμε την ιστορία, οι Άραβες που έφυγαν από την Αραβική Χερσόνησο ξεχύθηκαν στη Συρία, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Τινησία, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία κτλ. Αναχαιτίστηκαν στη Γαλλία από τον Κάρολο Μαρτέλο, στη μάχη του Πουατιέ, στις πύλες της Κωνσταντινούπολης, αφού πέρασαν όλη τη Μικρά Ασία, κατέλαβαν την Κρήτη. Την κατέστησαν την Κρήτη ορμητήριο εναντίον των χριστιανών, τους οποίους έσφαζαν, έκλεβαν πολλούς σαν ως δούλους. Οι Άραβες έχουν δικαίωμα όλες αυτές οι κατακτήσεις να τις έχουν εσαΐ και οι Εβραίοι σε αυτό εκεί το οικόπεδο που λένε κάποιοι, σε αυτή τη μικρή χώρα που για αυτούς έχει τεράστια αξία, είναι το παν. Δεν έχουν δικαιώματα. Τους απειλεί και αυτούς ο Ερντογάν.